Αύριο στην ομιλία μου θα τοποθετηθώ για να πω οι κύριοι αυτοί, σαν υφυπουργοί και υπουργοί εργασίας και οι τρεις που παρευρίσκονται στην αίθουσα, τι ψήφισαν, πώς έφεραν τη χώρα σε αυτό την εργατική. Ένα λεπτό. Από εκεί και πέρα θέλω να ανακαλέσει, Πρόεδρε. Μη με υποχρεώσε. Μην με υποχρεώσετε να σας πω να περάσετε έξω, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ. Εγώ θα τους δώσω μια συμβουλή. Το στερητικό σύνδρομο εξουσίας δεν κάνει κακό στο κόμμα τους. Κάνει κακό και στο κοινοβούλιο και στη χώρα. Όμως, ακούστε. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που είπε ο κύριος Γεγέρογλου πρέπει να το ανακαλέσει. Εάν ο κύριος Γεγέρογλου ξέρει ποιοι είναι οι χρυσαυγίτες, γιατί εγώ έκανα αγώνες και θα συνεχίσω να κάνω αγώνες, αλλά όχι με τους χρυσαυγίτες. Όχι με τους χρυσαυγίτες. Κύριε Λοβέρδο, σας παρακαλώ πολύ. Λίγο ευγένεια δεν βάζει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας ακούω πάρα προσεκτικά. Εάν ο κύριος Γεγέρογλου έκανε συγκεντρώσεις με χρυσαυγίτες, εγώ συγκεντρώσεις με χρυσαυγίτες δεν έκανα ποτέ. Λοιπόν. Και πρέπει να ανακαλέσει τώρα.